Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν περίμενε καμία πρόταση δυσπιστίας και από κανέναν για να αποκαλύψει μπροστά στο λαό το βαθιά αντιλαϊκό και ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το πράττει εξάλλου καθημερινά στους δρόμους του αγώνα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόλη και χωριό. Είναι αυτονόητη η καταψήφιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτονόητη η καταψήφιση της αντιλαϊκής της πολιτικής που θυσιάζει τη ζωή, την υγεία, το εισόδημα και τα εργασιακά δικαιώματα για να διασφαλίσει τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Όμως δεν θα αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο ότι αυτό το επαναλαμβανόμενο παιχνίδι των προτάσεων της πιστείας, αυτή τη βολική κόντρα με το αναποδογύρισμα ρόλων, το ζούμε συχνά πυκνά. Είναι γνωστό το κόλπο. Τώρα πρόταση δυσπιστίας από το ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πριν με κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά, πρόταση δυσπιστίας από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ. Παλιότερα ανάμεσα στους δύο εταίρους του τότε δικοματισμού, στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όλος λοιπόν αυτός ο ντόρος, και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι, είναι για να κρύψουν τη στρατηγική του σύμπλευση στην πιο βαθιά ταξική απάνθρωπη πολιτική με διαρκή μνημόνια και κόφτες, αντιλαϊκά μέτρα, ευρωπαϊκά εξάμεινα για να διασώσουν τα ιερά και όσια του καπιταλισμού, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, σερβίροντας στο λαό τα ψίχουλα που θα περισσέψουν από το φαγοπότι της πράσινης και ψηφιακής καπιταλιστικής κερδοφορίας. Είστε πραγματικά βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι με τέτοια παιχνίδια θα θολώσετε τα νερά, κουκουλώνοντας τις ευθύνες για τα εγκλήματα που διαπράττετε διαρκώς σε βάρος της κοινωνικής, εργατικής, λαϊκής πλειοψηφίας. Όλες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα, Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλεισθένης 1, αργά αλλά σταθερά, μετέτρεψαν τους Δήμους σε τμήματα των κρατικών υπηρεσιών για να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, να ρυθμίσουν τους κανόνες ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων που λιμένονται τα έργα και οι υπηρεσίες στους Δήμους. Αυτό το ρόλο θα έχουν και οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι γνωστές από το παρελθόν χρεοκοπημένες αναπτυξιακές εταιρείες που διασπάθησαν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Προϋπόθεση γι' αυτό βέβαια είναι η συρρήκνωση της κρατικής χρηματοδότησης σε δήμους και περιφέρειες, η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, η παράδοση της πολιτικής προστασίας στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις τεχνικές υπηρεσίες σε εργολάβους, χωρίς μέσα και προσωπικό, η συρρήκνωση των κοινωνικών δομών, η ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών όπως την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, εμπορευματοποίηση της γης, των ελεύθερων χώρων, αναπλάσεις περιοχών, τη συνολικότερη επιχειρηματική αξιοποίηση της γης, των υποδομών και των πόρων, η γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Επιτελικό κράτος, δήμοι και περιφέρειες και ιδιωτικό κεφάλαιο είναι το τρίγωνο της αμαρτίας. Αυτό αποδείχτηκε με το φιάσκο της Αττικής Οδού και το σόου ο ένας να επιρρύπτει την ευθύνη στον άλλον, εγκλωβίζοντας από δίκαια χιλιάδες οδηγούς, ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά και αναξιοπαθούντες. Το ίδιο κάνετε όλοι σας στην Κρήτη με την υπόθεση κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Ένα έργο αναγκαίο για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, το οποίο παραδίδεται από τη μελέτη έως και την κατασκευή και χρήση στους ιδιώτες με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τσάμπα κρατικό και κοινοτικό χρήμα για τους κατασκευαστικούς ομίλους, με τον κρητικό λαό να το χρυσοπληρώνει ΕΣΑΗ με τα δυσβάσταχτα πανάκριβα διόδια, τη στιγμή που το λαϊκό εισόδημα εξαϊλώνεται από την ακρίβεια της ανατιμήσεις στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. 30-40 χρόνια κοροϊδεύατε τους κρητικούς, θεωρώντας τους δεδομένους εκλογικά. 2.500 και πάνω τα θανατηφόρα ατυχήματα επί εποχών δικών σας κυβερνήσεων και τώρα τους λέτε ότι ήρθε η ώρα για ένα έργο σωτήριο για το λαό. Όχι βέβαια. Δεν σας έπιασε ο πόνος για την ανθρώπινη ζωή, αλλά η ανάγκη για να υπηρετηθούν οι στόχοι του κεφαλαίου. Και αυτό γιατί η Κρήτη, λόγω της θέσης της, είναι σημαντικός κόμβος στα ενεργειακά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων. Τσακώνεστε μεταξύ σας για το ποιος θα έχει την πατρότητα του έργου για να πάρει τα εύσημα των επιχειρηματικών ομίλων. Εμπορευματοποίηση, λέει ο ένας,
εμπορευματοποίηση, λέει και ο άλλος. Διόδια, λέει η Νέα Δημοκρατία, διόδια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σδίτ, λέει ο ένας, σδίτ, λέει και ο άλλος. Ποιος όμως θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ? Ο λαός. Στην ίδια γραμμή πλεύσης, οι δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, οι παρατάξεις στα δημοτικά συμβούλια, η τρικομματική πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Και κάπως έτσι συνεχίζονται τα βάσανα για το λαό. Σεισμοί και καταποντισμοί. Με τα λαϊκά στρώματα να καίγονται το καλοκαίρι και να πνίγονται το χειμώνα. Από τη μία να τους λέτε μείνετε στα σπίτια σας για να μην πνιγείτε και από την άλλη φύγετε για να σωθείτε. Να σας θυμίσω τους φωνικούς σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, αφήνοντας άστεγους και αβοήθητους χιλιάδες σεισμόπληκτους. 4 μήνες μετά και συνεχίζουν να βρίσκονται εκτεθειμένοι στο χιονιά και στο ψύχος εκατοντάδες σεισμόπληκτοι άστεγοι. Δεν λειτουργήσαν ούτε τα κλιματιστικά. Φωνάζουν για αποζημίωση στο 100%. Για τρόφιμα, ρουχισμό, εξοπλισμό των οικίσκων, για διαγραφή χρεών σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες, εφορίες, για κατάργηση του ΕΦΙΑ, για μέτρα στήριξης σε ανέργους, φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αγρόν αγόρασε όμως η κυβέρνηση ούτε καν ένα σέντς ως πρώτη στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση ως όφιλε και πολλά άλλα. Όλα αυτά σε μια εποχή που η Τέρνα επενδύει εκατομμύρια ευρώ με κρατικό χρήμα για ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο, με συμβάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, ισοπεδώνοντας γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλοιώνοντας τα εδαφολογικά δεδομένα, με αποτέλεσμα τις μεγάλες πλημμύρες το 2020. Πρόκειται για μια διαχρονική πολιτική που θεωρεί τις υποδομές, την προστασία του λαού κόστος και τις θυσιάζει στο βωμό του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και τα φαινόμενα αυτά επαναλαμβάνονται κατ' εξακολούθηση, με ακόμα μεγαλύτερη ένδυση. Και έχετε το θράσος τώρα να μιλάτε για διαχειριστικές ανεπάρκειες και για έλλειψη συντονισμού και να τα ρίχνετε όλα στη κλιματική αλλαγή, η οποία κλιματική αλλαγή δεν ήρθε ως θεϊκή τιμωρία, είναι το αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Ποιος λοιπόν θα προστατέψει το κλίμα και τη φύση? Εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, δηλαδή εκείνοι που τα κατέστρεψαν? Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα? Γι' αυτό και προκαλούν το λαϊκό αίσθημα τα υποκριτικά συγγνώμη σας. Ενώ οι κίνδυνοι για φαινόμενα σαν αυτά που ζούμε ήταν αναμενόμενα, δεν είχε πάρθει κανένα μέτρο πρόληψης, κανένα σχεδιασμός αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης της χώρας, γιατί όλα τα βάζεται στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Το ΚΚΕ λοιπόν είναι απέναντί σας, σας αντιμάχεται και σας καταψηφίζει. Στέκεται απέναντι και σε όσους υπηρετούν την καπιταλιστική σαπίλα, ένα σύστημα εχθρικό στην εργατική τάξη, και δεν το βάζει κάτω. Πολεμά για τα δίκαια του λαού και κάνει προσκλητήριο συστράτευσης για τους αγώνες του σήμερα, δείχνοντας όμως το δρόμο για τις κατακτήσεις του μέλλοντος και παρακαλώ, για την οριστική κατάργηση, κλείνω με αυτό, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο για να αποσπάσει από τους πλουτοκράτες τα μέσα παραγωγής και τον πλούτο που του κλέβουν, για να γίνει πραγματικά αφέντης του εαυτού του για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και όπως λέει και η Μαντινάδα, άμα μονιάσει ο λαός και τα δεσμά του σπάσει, μπορεί να χτίσει ένα ντουνιά και τούτο να χαλάσει. Ευχαριστώ.